Πέρα από το Voice τώρα, θέλω να μας πεις, Ναι. γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Χθες διαβάσαμε Ναι. σε μία εφημερίδα ότι αγωγή στο Γιώργο Λιάγκα για ύπουλη λασπολογία από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Νέα ήθη Εντάξει, και έθιμα. επειδή θα μιλήσω ειλικρινά. Ξέρετε ότι δεν φεύγω από τα λόγια μου, δεν θέλω να κρύβομαι, δεν θέλω να λέω, δεν απαντάω κτλ. Γιατί να ρωτήσουμε γιατί την δουλειά κάνω και εγώ. Ακριβώς. Δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα όμως, θα σας πω δύο πράγματα για να μην. Όντως έχει γίνει αυτή η αγωγή. Είναι στενάχωρο γεγονός έτσι κι αλλιώς. Ένα συνάδελφο, δηλαδή ένα άνθρωπο που κάνει τον παρουσιαστή τη τηλεόραση, να μηνύει και να ζητάει χρήματα και να κάνει αγωγή και να ζητάει χρήματα από έναν άλλο συνάδελφο, είναι πρωτοφανέ. Νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει άλλη φορά και να έχει γίνει, έχει γίνει μια-δύο φορέ και τα έχουν βρει. Έτσι κι αλλιώ είναι ένα στενάχωρο γεγονό. Τώρα, στην ουσία, που δεν θέλω να μπω, μάλλον είναι μια αίωλη ιστορία, μια αίωλη αγωγή, διότι έχει απομονωθεί μια φράση, και αν επειδή έχω απομαγνητοφωνήσει, έχω βάλει του συνεργάτε να απομαγνητοφωνήσουν όλη την εκπομπή, ακριβώ το αντίθετο συμπέρασμα από αυτό που η κυρία Σπυροπούλου λέει ότι προσπαθώ να περάσω, ας πούμε, βγαίνει στην εκπομπή. Δηλαδή, μάλλον τη στηρίζω παρά αιχμή τη αφήνω. Και γι' αυτό έχω πέσει και από τα σύννεφα, γιατί προχώρησε σε αυτή την πράξη. Τέλο πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω, εντάξει, έτσι έκανε, έτσι έκανε. Δεν πρόκειται ούτε εγώ να βγω από κάτι, ούτε να την κατηγορήσω κτλ. Στάθηκε στην κοπέλα ότι φύγει και αδίκως θεωρώ εγώ και προέβη σε αυτή την πράξη. Ήδη έχει έτσι πάρει όλο το υλικό ο δικηγόρος μου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Και από εκεί πέρα εγώ ελπίζω να μην φτάσουμε στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Τώρα, άμα φτάσουμε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει τύχει αυτό το πράγμα. Και εγώ ελπίζω Και να δεν θέλω μην, να πω γιατί άλλα, είναι είπα πολλά. αντιεπαγγελματικό είναι όλο αυτό και νομίζω ότι δεν πρέπει οι Δεν είναι ωραίο, ρε συνάδελφοι παιδί μου, και δεν το ακριβώς. λέω να σα πω κάτι. Και εμένα με έχουν θίξει πάρα πολλέ φορέ, είτε αδίκω, είτε μπορεί να είναι και δίκαια, μπορεί και εγώ να το θεωρώ και υπερβολικό. Δεν πάω να κάνω τώρα αγωγέ και μηνύσει. Δεν είναι ωραίο Όχι. αυτό το πράγμα να Παίρνει ξεκινά, τον αδέλφια. συνάδελφο ένα Δεν είναι ωραίο, τηλέφωνο. δεν είναι ωραίο. Παίρνει τον συνάδελφο ένα τηλέφωνο και Εντάξει, προσπαθεί δηλαδή να τα να σα βρει. πω Ναι. κάτι. Επειδή Έτσι. είμαστε και δύο εδώ κάτω στα νότια, την βλέπω και για καφέ τόσε πολλέ φορέ. Δεν είναι ωραίο δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα πει ότι αυτό δεν. Τέλο πάντων. Η βάφτιση του Δημητράκη πότε θα γίνει τελικά? Θα γίνει στην Τίνο, θα γίνει στην Η βάφτιση Αθήνα? του Δημητράκη θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα δεν έχουμε καθόλου προγραμματίσει. Νονού, Πάντω βρήκαμε. φέτο, ναι, δεν μην γίνει 3 χρονών. Φέτο θέλω να την κάνουμε. Τώρα το πού και τα λοιπά. Ειλικρινά δεν το έχουμε Ναι, αλλά συζητήσει. η εφημερίδα έχει Θα βγει και γίνει λέει. Τίνο, θα γίνει Αθήνα, θα γίνει Κυρκή, δεν ξέρω. Ναι, Θα κοίταξε δούμε. να δει κάτι, γιατί η εφημερίδα λέει δεν μπορεί να βγάλει μια άκρη. Και πρέπει να ετοιμαστούμε, να γραφτούμε. Γι' αυτό το λέει, κατάλαβε, Γιώργο. Εγώ θέλω να μου πει. Εντάξει, τώρα Νονό, κοίτα, έτσι βρήκαμε κι για το αλλιώ. Να Δημήτρη. σου πω κάτι. Πε μα Να μια σου πω και είδηση. κάτι. Ναι. Έτσι κι αλλιώ. Προς το καλοκαίρι θα γίνει, οπότε μάλλον να κρυφτείτε παρά να κρυφτείτε. Θα πρέπει να Εντάξει, γίνει. εντάξει τότε. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα μα πει τον Νονό του Δημητράκη. Ο νονός του Δημητράκη θα είναι ο νονός ή η νονή του Δημητράκη από το φιλικό μας περιβάλλον. Εντάξει. Μια χαρά. Καλύτερα. Εντάξει. Ναι, εντάξει Άντε, χωρίς λοιπόν. να αφήνω Άντε. γιατί Γιατί έχουμε έχω τώρα εδώ, γιατί θέλω διαφημίσεις. να παίξουμε Και εμείς. Άντε, φιλιά σε φιλιά. όλους, σε όλη την οικογένεια, Φιλιά Γιώργο πολλά, μου. καλημέρα για Γεια. γενικά. Φιλιά, 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 φιλιά.